Καλησπέρα, είμαι Άγγελος με βίντεο. Αυτή μάλλον είναι η ανάλυση που σας υποσχέθηκα. Αφού έκανα 4 αναλύσεις, μάλλον όχι τόσο πολύ αναλύσεις, αλλά περισσότερο ένα recap. Γιατί εμένα μου αρέσει να συζητώ μνήμες και ειδικά καλές μνήμες, γιατί είναι κακές δεν τις συζητάμε ποτέ. Τις ξεχνάς αμέσως. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, αν έχετε δει τουλάχιστον μία από τις 4 αναλύσεις που έκανα για το Πάσχα που μας πέρασε, αν δεν τις έχετε δει ακόμα στο κανάλι μου, πηγαίνετε να δείτε τουλάχιστον τη μία, γιατί στην ουσία πάνω κάτω λέω τα ίδια πράγματα, απλά εμπλουτίζω λίγο τις πληροφορίες που σας δίνω μέσα από τις αναλύσεις που έχω κάνει. Ανέλησα λίγο το Πάσχα που μας πέρασε, το Μέτσοβο κλπ. Που πήγαμε φέτος με τον πατέρα μου, μόνοι μας. Και μάλλον έτσι έγινε από εδώ και στο εξής. Πηγαίνω μόνο με τον πατέρα μου. Γιατί η αδελφή μου πλέον έχει μεγαλώσει και δεν θέλει να έχετε μαζί μας στις διακοπές. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα πολύ σε αυτά. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλω να τα αναλύσω λίγο το γιατί δεν έχετε δει ότι κάποιοι δεν έρχονται μαζί μας σε δρομές. Αλλά αυτό που θέλω να σας μεταδώσω σε εσάς είναι το πόσο ωραία πέρασα αυτό το Πάσχα. Ήταν ειδικά το Μέτσοβο, είναι ένα μέρος που από την πρώτη στιγμή που πήγα, το αγάπησα. Και κατά κάποιο τρόπο, θυμόμουν πως ήταν δομικά το χωριό αυτό, το Μέτσοβο, αλλά ήθελα να ξαναπάω γιατί πραγματικά το αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Και να ξέρετε, γιατί τα αφήνω να εννοηθεί, το έχω πει και στα βουργάκια Παλκάνια, το έχω πει και στις προηγούμενες αναλύσεις, ότι όταν μεγαλώσω κι άλλο, και φτάσω μια ηλικία 25, 26, 27, άντε βαριά και 30, και πάρω αυτοκίνητο κλπ. Έχω τα δικά μου λεφτά, το δικό μου μισθό, η πρώτη μου αποστολή θα είναι να ξαναπάω στο Μέτσοβο και στα Ιωάννινα. Οκ. Γιατί, εντάξει, βέβαια, αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε και το πατήρισα και στο πήγαινε και στο έλα είναι ότι το να πας και στα Ιωάννινα αλλά και στο Μέτωπο δεν είναι και η πιο απλή υπόθεση, διότι είναι μακριά και θέλει κάποια ώρα για να πας. Δηλαδή εμείς κάναμε 5 ώρες στο πήγαινε και 6 ώρες στο γυρισμό, μην κάναμε και στάσεις. Βέβαια στο πήγαινε, κάναμε περισσότερες στάσεις, γιατί πήγαμε Χαλαμπάκα, που ανέβηκε και βιντεάκι σχετικό. Βέβαια και στο γυρισμό σταματήσαμε για λίγο στην Χαλαμπάκα, αλλά ήταν για τόσο πολύ λίγο που δεν άξιζε να σας κάνω βίντεο δεύτερο μέρος. Συν ότι η καμερά μου που γύρω στα βίντεο έχει γεμίσει με τα βίντεο που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό εδώ πέρα στην Αθήνα. Τα οποία ακόμα δεν έχουν ανεβεί. Μην ανησυχείτε, θα ανεβούν όλα αυτές τις μέρες. Έχουν ανεβεί και όλα τα βίντεο από το Μέτσοβο και τις διακοπές του Πάσχα και την Ανάσταση. Αλλά έχουν ανεβεί και οι 4 αναλύσεις που έκανα για το Πάσχα που μας πέρασε στο Μέτσοβο. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια άλλη αναλύση. Όχι πάλι το Πάσχα. Γιατί πιστεύω ότι το κομμάτι με το Πάσχα το εμπεδώσατε και εσείς το εμπεδώσα και εγώ. Και οπότε πάμε τώρα να αναλύσουμε λίγο το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μας πέρασε. Τι έχω να πω για το καλοκαίρι μας πέρασε. Το καλοκαίρι του 22. Δεν είναι η πρώτη ανάλυση που κάνω για το καλοκαίρι του 22. Το Σεπτέμβριο που γυρίσαμε από τις διακοπές έκανα άλλο ένα επεισόδιο. Εγώ ήταν Brilliant Summer,
δεν έχω κάνει άλλη ανάλυση με το καλοκαίρι του 2022. Δεν θα μου πεις ότι έχεις κάνει ανάλυση το καλοκαίρι, έχεις κάνει ανάλυση το Πάσχα. Για τα Χριστούγεννα δεν θα κάνεις ανάλυση. Θα μπορούσα, αλλά τα Χριστούγεννα τα φετινά δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο που να αξίζει να κάνω ανάλυση. Γιατί πήγαμε κάπου πολύ κοντά. Πήγαμε Εύβοια. Εντάξει, ανέβασα βιντεάκια και στην Εύβοια, παρά ότι ήταν τόσο κοντά, και στη Χαλκίδα και στην Αρτάκη που μέναμε, που ήταν το δωμάτιό μας, το ξενοδοχείο μας, ο ξενώνας μας, πείτε όπως θέλετε. Γιατί αυτό στην Εύβοια δεν ήταν ξενοδοχείο κανονικό, με πρωινό και τέτοια, ήταν σπιτάκι. Α, εντωμεταξύ, έγινε σήμερα σεισμός εδώ πέρα στην Αθήνα. Το λέγανε στις ειδήσεις. Και εγώ δεν ένιωσα απολύτως τίποτα, οπότε δεν ήταν κλίμακας 2 ρίχτερ ή μπορεί και 1 ή 3 που το κάνει αισθητό. Βέβαια μετά τα 5 ρίχτερ γίνονται, ο σεισμός γίνεται αισθητό σε όλη την κλίμακα μιας πόλης ή ενός χωριού. Μάλιστα και στην Εύβοια έγινε σεισμός. Τότε που ήμασταν σε ένα χωριό που λέγεται Βασιλικός. Και μάλιστα όταν γυρίσαμε από αυτό το χωριό, γύρισα ένα βίντεο short μέσα στο ξενοδοχείο μας, όπου κατέγραψα το σεισμό. Μάλλον, μπορεί να μην ήταν καν ο κύριος σεισμός, να ήταν ένας μετασεισμός, ο οποίος να χτύπησε την περιοχή πιο εμφανέστατα. Λοιπόν, anyway, δεν μπούμε σε αυτά. Εντάξει, καλό είναι να τα θυμάμαι. Γιατί εγώ γύρισα τα βίντεο. Αλλά πάμε λίγο να αναλύσουμε λίγο τις διακοπές του καλοκαιριού. Λοιπόν, τι έχω να πω. Καταρχήν, φύγαμε από Πειραιά με το Blue Star Mykonos 31 Ιουλίου. 31 Ιουλίου με 6 Αυγούστου μείναμε στην Ικαρία. 5 μέρες. Το Blue Star Mykonos, το οποίο πάει και Καβάλα. Πάει Πειραιά, Σύρο, Μύκονο, Ικαρία, Σάμο, σταματάει στην Εύδυλο. Και μετά πάει και στον Άγιο Κύρικο, σταματάει και Καλόβαση και Βαθύ, και πάει Λίμνο, Καβάλα. Ξεκινάει από τον Πειραιά και τελείει Καβάλα. Το οποίο ήταν αισθητικό. Με αυτό πήγαμε και με αυτό γυρίσαμε. Γύρισα βιντεάκι και στο πήγαινα και στο γυρισμό. Μάλιστα, όχι τυχαία, γιατί το είχαμε προγραμματίσει, είδαμε και τον Ψηλό. Στο Blue Star Mykonos. Τον είδαμε. Και μας χαιρέτησε. Τον χαιρετήσαμε. Και εμείς. Εντάξει, δεν μπορούσε να μας μιλήσει για πολλή ώρα, γιατί ήταν στα καθήκοντά του. Ήταν στις δουλειές που είχαν θέσει από την διεύθυνση του πλοίου. Γιατί όσοι με παρακολουθείτε και όλα θα ξέρετε ότι ο Ψηλός σπούδασε στη Σύρο, ναυτιλιακά, καπετάνιος, από τον καιρό στέλνει αυτό και το κυνηγάει με και σήμερα. Καλό για εκείνον. Κυνηγάει το όνειρό του. Εντάξει, τώρα Ψηλός δεν μπορούσε να μας μιλήσει για πολλή ώρα, γιατί ήταν απλά να μας δει, επειδή βρεθήκαμε στο ίδιο καράβι με εκείνον τυχαία. Βασικά, δεν το λες και τυχαία, γιατί ήξερα ότι θα ταξιδεύαμε για Ικαρία εκείνη την ώρα που ήταν εκείνος μέσα στο Blue Star Mykonos. Και το συναντήσαμε πάνω στο πλοίο, όπως το περιμέναμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μπούμε σε αυτά. Κάναμε ένα ταξίδι περίπου 9 με 10 ώρες.
ή μπορεί και λίγο λιγότερο. 6 ώρες, 5 ώρες, άντε βαριά βαριά 8 ώρες. Από τις 7.30 μέχρι τις 2, 2 με 3. Φάγαμε μέσα στο καράβι, υπήρχε εστιατόριο. Φάγαμε μια μακαρονάδα μπολονές, κλασικά, όπως πάντα. Έφαγα, ναι, μπολονές, κλασικά, όπως πάντα. Εγώ συνέχεια τρώω μπολονές. Όπου και να πάω, δεν έχανα την παράδοση. Μακαρονάδα μπολονές με μοσχέσο κυμά. Τώρα φτάσαμε στην Έβδηλο, όπου δεν κάτσαμε για φαγητό, γιατί είχαμε φάει ήδη. Μετά πήγαμε στον Άγιο Κύρκο, που ήταν γύρω στη μία ώρα, σε έναν δρόμο γεμάτο στροφές. Και μάλιστα εγώ, όπως σας είχα πει και στα βλογκάκια που είχα κάνει, μέσα πάνω στις στροφές που και 5 λεπτά πριν πούμε μέσα στον Άγιο Κύρικο, πήγαμε μέσα στο χωριό, εγώ έκανα μετό. Έβγαλα τον εσωτερικό μου κόσμο. Και εντάξει, βέβαια το πρόλαβα, γιατί τα τραβήματα για ιδέα ξέρεις μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι, δεν ξέρω αν στο αυτοκίνητο, γιατί άνοιξε το πάτσε και το έβγαλα απ' έξω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε τώρα αλήθειες, ότι εμένα μου άρεσε περισσότερο ο Έβυλος. Είχε μέσα την πλατεία, πιο παραδοσιακά σπίτια. Τώρα ο Άγιος Κύρικος ήταν πιο μικρό χωριό, είχε πιο λίγα σπίτια, πιο μικρή πλατεία, που στην ουσία σε μία ώρα την έλεπες όλη. Τώρα εγώ πήγαινα κάθε μέρα βόλτα ο Γεματινή στην πλατεία στο Άγιο Κύρικο για να κάνω και βιντεάκι. Θα μπορούσα να σας αφήσω έτσι, χωρίς βίντεο, έστω και ένα μικρό βίντεο short ή οτιδήποτε. Δεν μπορούσα να σας αφήσω χωρίς βίντεο, δεν είμαι τέτοιος τύπος εγώ. Όπου πάω, φροντίζω να έχω πάντα το κινητό μου έτοιμο, η κάμερα. Για να γυρίζω βίντεο. Το φροντίζω να το έχω πάντα έτοιμο, ώστε να μπορώ να σας να τραβάω και βίντεο παντού όπου πηγαίνω. Και τώρα πήγαμε στο Μέτσοβο, είχα σβήσει όλα τα βίντεο που είχα ανεβάσει τον τελευταίο καιρό και μου είχε μείνει πολύ αποθετικός χώρος ελεύθερος. Από 93 που ήταν 90%, 128 GB, τα 100 ήταν μοιρασμένα από τα βίντεο και από 100 πήγαινε 68. 68 GB από 90% πήγε στο 63. Άντε, βαριά βαριά 68. Μόνο για το μέτωπο. Τώρα το καλοκαίρι αυτό δεν είμαι σίγουρος θα πάω κάπου φέτος, γιατί θα δουλεύω. Γιατί όπως σας είχα πει και σε προηγούμενα βίντεο, ότι πλέον με τη σχολή μου φτάνω στο τέλος. Ήταν η πρόοδος, ήταν η αστική, η τελική της αστικής, πριν τελειώσουμε τελείως. Πριν τελειώσει αυτή η περίοδος της ζωής μου ως φοιτητής. Μαλάκια, πώς ήταν τα χρόνια, ωραία που το κατάλαβα. Κοιτάξτε, τα μαθήματα τα περνάω όλα χαλαρά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Έτσι είμαι εγώ. Τα περνάω. Αφού είναι πολύ εύκολα. Συν ότι σε αυτό το ΙΕΚ που πηγαίνω εγώ, οι καθηγητές σε βοηθάνε λιγάκι. Αν βλέπουν ότι ζορίζεσαι, σου δίνουν ένα μικρό hint. Μια μικρή βοήθεια. Και αυτό είναι καλό, γιατί θα παραμείνει δημοφιλές. Για μερικούς φοιτητές, λέμε τώρα. Λοιπόν, Ικαρία. Πήγαμε στον Έβδηλο, την τελευταία μέρα, για βόλτα. Μικρό βιντεάκι, λίγο μικρό. Κάναμε και τη σειρά με τις βουτιές στις παραλίες. Πήγαμε
Μία από τις πιο όμορφες θαλασσίες που έχω συναντηθεί ποτέ ήταν στην Ικαρία. Ήταν οι Σιχέλες. Πήγαμε με τη βάρκα, εκδρομή, από ένα χωριό, δηλαδή δεν θυμάμαι το όνομά του. Πήγαμε σε μια παραλία που ήταν στις Σιχέλες, με τη βάρκα. Γράψε και βιντεάκι. Κάναμε εκεί τις βουτιές μας, γράψαμε και βιντεάκι. Μικρό βέβαια, αλλά τουλάχιστον είχε μια σημασία. Λοιπόν, Καρία. Τι άλλο, πήγαμε στα Τέμπα. Όχι, Τέμπα. Τέμπα, ναι. Τέμπα, ναι, Τέμπα. Τέμπα. Μισό. Τέμπα. Όχι. Περίμενε. Κάτι μου διαφεύγει. Τέπι. Τι λέω, μωρέ. Τέμπι. Οπ. Έλα. Τώρα το κόλλησα. Τέμπα. Τέλος πάντων, αυτό το χωριό πήγαμε 2 φορές και ήταν πολύ κοντά από τον Άγιο Κύρικο. Ήταν γύρω στα 20 τεφ. Για τώρα έχω κολλήσει τίποτα να βρω το όνομα. Λοιπόν, θα κάνουμε και άλλα βιντεάκι γύρω καλοκαίρι. Μάλλον θα είμαστε στις παπαγίδες που έκανα, χάσαμε πολύ χρόνο και δεν μπορώ να τον αναπληρώσω. Θα πω σε αυτό το βίντεο μόνο για την Ικαρία και την Μύκονο και μετά στο επόμενο βίντεο θα πούμε για την κουρασιέρα πήγαμε. Που ευτυχώς τα κατάφερα και την κάλυψα όλη σε βίντεο. Και μέσα στο κουρασιερόπλιο και μέσα στα νησιά που επισκεφτήκαμε. Περισσότερες πληροφορίες σε επόμενο βιντεάκι. Βέβαια το καλοκαίρι αυτό δεν θα το παπάρισω στο σχολείο όσο έκανα με το Πάσχα, που έκανα 4 αναλύσεις. Αλλά απλά επειδή θέλω να καλύψω όλο το θέμα σε βίντεο, λέω να μιλήσουμε τώρα για την Ικαρία. Και μετά να σας πω για την κρουαζιέρα που ήταν το highlight του καλοκαιριού μου, του φετινού μου καλοκαιριού. Τέμπα. Τέμπα, έλα ρε φίλε τώρα, θυμίσου το. Τέμπα. Τέλος πάντων, τώρα είναι αυτό το χωριό. Κοντά στον Άγιο Κύρικο. Ναι, Τέμπα. Ναι, σωστά. Καλά το λέω. Τέμπα είναι. Σωστά, ναι. Καλά το λέω. Όχι Τέμπι, Τέμπα. Τέμπα. Ναι, καλά το λέω, καλά το λέω. Πήγαμε στις Σεγγέλες, στα Τέμπα, στο Φανάρι. Φανάρι ήταν μια άλλη παραλία, λίγο πιο μακριά από τον Άγιο Κύρικο. Πήγαμε στην Έτιλο, αλλά δεν πήγαμε Έτιλο ταυτόχρονα. Δεν μπορούμε να κάνουμε δηλαδή δρομολόγια σε μια μέρα. Σε ένα μέρος, πήγαμε για μια μέρα. Κλασικά, αυτό που κάνουμε κάθε φορά. Αλλά η φετινή χρονιά για τη σειρά αυτή με τις βουτιές της παραλίας, τη σειρά Let's Break Records, που την κάνω από το 2020, μπορώ να πω ότι φέτος ήταν 9 από τις πιο επιτυχημένες χρονιές για αυτή τη σειρά, με πάνω από 10 επεισόδια. Και τώρα θα αργήσω να κάνω πάλι αυτή τη σειρά, γιατί φέτος, όπως σας είπα, δεν θα πω διακοπές, ίσως είναι μια εβδομάδα μόνο. Και αμφιβάλλω θα πάω για παραλία Μύκονο φέτος λόγω της δουλειάς μου. Προτιμώ να δουλέψω παρά να πάω διακοπές. Να βγάλω λεφτά, επιτέλους να βγάλω το πρώτο μου μισθό και να μάθω πώς είναι ο κόσμος μιας δουλειάς. Οποιοςδήποτε δουλειά, σε μουσείο, σε εγώ χώρο, σε οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει. Όπου και να με βάλουν, εμένα δεν με νοιάζει. Αφού εγώ μπορώ να εγκληματιστώ γρήγορα, θα βλέπω acclimatizing, τρέχει και ο ρηβάτης στα βουνά.
Βέβαια, εκεί το θέμα που θα έχω λίγο μετά είναι με το, με την, με το, με την, με, 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 με τη συνεργασία. Διότι εγώ πάντα, αυτό είναι κακό, προτιμώ να δουλεύω μόνος μου, κυρίως. Και όχι τόσο πολύ με παρέα και τα σχετικά. Και πάει λέγοντας. Προτιμώ πάντα εγώ πάντα δουλεύω μόνος μου, σε οτιδήποτε. Πλην από την οικογένειά μου που πάντα συνεργάζομαι άνετα. Αλλά άρχισε να κάνει μια δουλειά, δουλεύω πάντα μόνος μου. Αυτό είναι γεγονός. Και το παραδέχομαι μπροστά σας. Σας με βλέπετε. Anyway. Καρία. Πού άλλο πήγαμε? Πήγαμε στα Τέμπα δύο φορές. Πήγαμε στο Φανάρι, μια παραλία που είναι κοντά στον Αγιοκήρυκο, περίπου 40 με 50 λεπτά από τον Αγιοκήρυκο το Φανάρι, Σεϊχέλες, που ήταν πολύ κοντά. Αίδυλο, Αγιοκήρυκο, αυτά. Α, περίμενε. Πήγαμε και σε δύο άλλα χωριά. Από έγραψα βιντεάκι. Τώρα τα ονόματα μου διαφεύγουν. Καλά, τα έπρεπε να τα θυμάμαι έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν πειράζει. Θα τα θυμηθώ σε επόμενο βιντεάκι, θα σας τα πω. Εφού θα κάνω κι άλλο βιντεάκι, οπότε είπα να πω τα κάποια βασικά πράγματα και μετά να καλέσω τα υπόλοιπα σε επόμενο βιντεάκι. Πήγαμε σε άλλα δύο χωριά στην Ικαρία. Τέμπα, Φανάρι, Σεϊχέλες, Έβυλο, Αγιοκήρυκο και δύο άλλα χωριά. Πήγαμε και στο Χριστό. Ναι, Χριστό, την τελευταία μέρα. Πήγαμε και στην Έβυλο. Και πάει λέγοντας. Όπου εκεί που είναι τα μαγαζιά μέχρι τις 1 ώρα το που ανοίγουν από τις 12 το βράδυ και μέχρι τις 5 το πρωί. Βέβαια αυτό εμείς δεν το είδαμε. Εμείς δεν είμαστε τύποι που καθόμαστε μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ ξύπνη, ειδικά εγώ και ο πατέρας μου, και είμαστε από τις 11 και τα 12.30, ειδικά εγώ. Εγώ ακόμα και πέρα στην Αθήνα και είμαι με 12.30. Είναι κακό αυτό, πρέπει να. Όχι, στιγμή να παρτάρουμε. Μην είμαστε και μέσα στην Ιζέα και μέσα στην κατάληψη. Έλεγε ο Σιάγγελε, βγες λίγο, πάτα, κάνε κάτι. Έστω για λίγο. Έγινε και αυτό. Ακόμα είμαι μικρός και είμαι ακόμα πολύ νέος για να κάνω τέτοια. Βέβαια θα μου πεις σε αυτήν την ηλικία τα κάνουμε όλα αυτά. Να μην είσαι εσύ με τις ηλικίες που μας λες εσύ. Anyway, είμαι παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Και σε επόμενο βιντεάκι θα συνεχίσουμε την ανάλυση μας σύντομα καλοκαίρι. Θα θυμηθώ και στα χωριά είχαμε πάει που δεν θυμάμαι καλά. Και θα σας πω στο επόμενο επεισόδιο. Οπότε παιδιά, αυτό είναι ένα βιντεάκι μας και να αναμείνετε για το επόμενο επεισόδιο. Στο οποίο θα αναλύσουμε το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το 2022. Που ήταν μακριά, το ξαναλέω, υπενθυμίζω, ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια που έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί τώρα το μέσα γιατί το λες αυτό, λόγω της κουραζιέρας. Η κουραζιέρα ήταν κάτι πολύ, ήταν το highlight. Και πραγματικά, δεν καταλαβαίνω πως αυτό το κινητό εδώ έβγαλε, πως τα καταφέρει και έβγαλε όλο το καλοκαίρι χωρίς να... Το Redmi S2 δεν με απογοήτευσε ποτέ στις διακοπές. Μετά άρχισε να μου τα χαλάει. Anyway, είμαι παιδιά. Αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!